Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον Βασίλη Φραγκιά. Μόλις έχουν ολοκληρώσει την προπόνηση. Κύριε Φραγκιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλωρίζει η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε με τη βοήθειά σας να γίνει ακόμη καλύτερη. Λοιπόν, κύριε Φραγκιά, συμμετοχή στο Final Four του Κυπέλου, 124-91, πάρα πολλοί πόντοι. Σας προβληματίζουν αυτοί οι 91 πόντοι που δέχθηκε η ομάδα σας? Δεν νομίζω ότι μας προβληματίσουν. Ξέρω ότι δεν είμαστε κατεξοχήν αμυντική ομάδα όπως είναι στημένο το ρόστερ, αλλά από την άλλη πλευρά ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά δεν αντέχει κριτική. Ο ΑΠΟΠ είχε πάρα πολλές ελλείψεις. Το παιχνίδι άνοιξε από πάρα πολύ νωρίς, είχαμε πάρει μια διαφορά. Και με τόσο μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι, νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα για τους παίχτες ήταν το να ασχοληθούν τόσο πολύ με την άμυνα. Νομίζω ότι στο επόμενο παιχνίδι, την Πέμπτη, θα είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Διαφορετική φιλοσοφία ασφαλώς ο ημιτελικός με τον Κεραυνό. Θα πρέπει να δούμε την ομάδα σας να παίζει και άμυνα. Είναι το φόρτε του ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή η άμυνα? Το φόρτε μας οπωσδήποτε δεν είναι. Είμαστε μια ομάδα περισσότερο επιθετική. Παρόλο που σαν προπονητής θεωρούμε και στην Ελλάδα ότι είμαι από τους προπονητές που όλες μου οι ομάδες πάντα ήταν πολύ σκληρές στην άμυνα, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο βαθμό ετοιμότητας που θέλω. Τώρα οι αιτίες είναι πολλές και δεν είναι τις παρούσεις. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα πρέπει όλοι να βγάλουμε μέσα στο παρκέ και τη δύναμη που χρειάζεται η άμυνα, γιατί τεχνογνωσία υπάρχει, για να μπορέσουμε να κοντινούμε, που είναι μια ομάδα επίσης πάρα πολύ σκληρή στην άμυνά της. Άρα νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει μάχη σώμα με σώμα. Κύριε Φραγκιά, 124-91 το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, αυτοί οι 91 πόντοι που έχετε δεχθεί σας προβληματίζουν καθόλου εν όψη του παιχνιδιού με τον Κεραυνό? Θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Πάφο είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ενδεικτικό για το ΑΠΟΕΛ. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο άνοιξε πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς τέτοια σκορ δεν τα έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε. Η ομάδα μου πήρε πολύ νωρίς το προβάδισμα και από εκεί και μετά νομίζω ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν ασχολήθηκε με το αμυντικό κομμάτι, αφού το παιχνίδι είχε φύγει από πάρα πολύ νωρίς. Και έγινε αυτό το λεγόμενο run and gun από την πλευρά της Πάφου και από τη δικιά μας. Δεν νομίζω ότι δώσαμε καθόλου σημασία στο κομμάτι της άμυνας, αφού το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς το έλεγχαμε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν αντέχει και ιδιαίτερης κριτικής. Ήταν ουσιαστικά αυτό το γεγονός το οποίο έδωσε σε 5 παίχτες του ΑΠΟΕΛ την ευκαιρία να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων? Το ότι το παιχνίδι πήγε στο run and gun? Θεωρώ ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ ελεύθερο το παιχνίδι. Παίξαμε και με σχήματα πάρα πολύ κοντά, αφού η Πάφος δεν είχε κανένα ψηλό. Το σώστε απενεργοποιήθηκε και ο Λάντεν, απενεργοποιήθηκε και ο Μαραγκός. Πήγαμε με πάρα πολύ κοντά σχήματα για να μπορέσουμε να μαρκάρουμε λίγο την αντίπαλη ομάδα. Άρα, όπως σας είπα, αυτά τα μάτσα τα θυμάσαι μόνο για το σκορ, αλλά από εκεί και πέρα στους προπονητές δεν νομίζω ότι έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα. Άραστε. Coach, μία τελευταία ερώτηση. Σε τι κατάσταση ετοιμότητας είναι ο Λάντεν Λούκας? Γιατί σίγουρα θα τον χρειαστείτε, θεωρώ, ακόμη περισσότερο στον αγώνα με τον Κεραυνό. Σε τι ποσοστό ετοιμότητας είναι ο παίχτης? Νομίζω ότι στην 80% είναι έτοιμος. Του λείπουν παιχνίδι, γιατί τρεις μήνες η αποχή του ήταν αρκετή από τα γήπεδα. Έχει παίξει σχεδόν 2,5 παιχνίδια από τότε, 3,5 μάλλον παιχνίδια. Θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια τώρα δεν έχει την πολυτέλεια. Ούτε να ξεκουράσεις παίχτες, ούτε να δώσεις χρόνο σε κάποιους που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής. Με την έννοια ότι τα κουκιά είναι μετρημένα. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ υψηλή δυσκολία απέναντι, κατά τη γνώμη μου, σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, στην πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και θα λέγαμε ότι με το πιο πλήρες ρόστερ. Εγώ θα σου εκμεστερευτώ κάτι, Πανίκο, ότι είμαι τυχερός γιατί έχω κατάσκοπο μέσα στο σπίτι του coach Λιβαδιώτη, οπότε έχω όλα τα plays και όλα τα πλάνα, να το ξέρεις αυτό. Ο γιος του ένας είναι από Ελίστας, οπότε έχω ανοιχτή γραμμή μαζί του και μου στέλνει ό,τι κάνει ο μπαμπάς του το βράδυ με email. Αυτό είναι να το κρατήσεις, θα το κάνουμε μετά το πέρα από την πλάκα, παίζουμε με μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, με ίδιο κορμό, με ίδιο προπονητή πολλά χρόνια. Έχει το σεβασμό μας, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε κι εμείς μια ομάδα την οποία δεν μπορεί κανείς να την υποτιμήσει. Το σίγουρο είναι ότι θα πάμε να δώσουμε την ψυχή μας.
Είναι ένα τίτλο, είναι ένα παιχνίδι, μια ανάσα που λέμε. Θα πάμε να σκοτωθούμε στην κυριολεξία, να παίξουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα και να προσφέρουμε στον κόσμο το θέμα που θέλει να δει, που το χρειάζεται και σε εποχέ ειδικά που ζούμε. Και ο καλύτερο να κερδίσει, γιατί έτσι κι αλλιώ αυτά τα παιχνίδια, όπω ξέρει καλά, τα ημιτελική, είναι μια βραδιά και το κερδίζουν αυτού που το θέλουν πιο πολύ και οι προσωπικότητε οι μεγάλε. Και οι δύο ομάδε έχουν προσωπικότητε. Από εκεί και μετά, επομένω, θα κάνουμε 2-3 μέρε να δούμε το αποτέλεσμα. Και είναι από αυτά τα παιχνίδια που ξεχωρίζει ο μεγάλο ο παίκτη από τον μικρομεσαίο σε αγωνιστική αξία εννοώ, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι για τι μεγάλε προσωπικότητε, για του μεγάλου παίκτε. Κύριε Φραγκιά. Ό,τι έχουμε δει στη ζωή μας από τελικούς σε οποιοδήποτε επίπεδο και να παίζετε, πάντα οι μεγάλες προσωπικότητες είναι αυτές που ξεχωρίζουν και πάντα υπάρχει και ένας X factor ο οποίος βγαίνει και εκεί τη στιγμή μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Το X factor είναι από τη δικιά μας την ομάδα και όχι από το κεραμί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φραγκιά. Καλό σας βράδυ, καλή επιτυχία και στη δική σας την ομάδα. Καλό βράδυ.